Έως 296 φοιτητέ μπορούν να φιλοξενήσουν οι αιστείε του Κρήτης στο Ηράκλειο, την ώρα που οι αιτήσει φτάνουν σχεδόν τι 450. Μεγάλη ρηγμένη πρωτοετής φοιτητέ, οι οποίοι καλύπτουν 60 θέσει, όταν οι αιτήσει αγγίζουν τι 150. Οι αιτήσει είναι πολύ περισσότερε, για το λόγο ότι πλέον και λόγω τη οικονομική κρίση οι φοιτητέ. Δυσκολεύονται, δεν μπορούν να, να ενοικιάσουν κάποιο διαμέρισμα και προσδοκούν να, να έχουν δωρεάν στέγαση. <στοντλήρι> τι γίνεται όμω με του φοιτητέ, των οποίων η αίτηση δεν μετουσιώνεται σε θέση. <στοντλή> δεν σταματάνε οι δράσει του ΤΕΗ στο αιστείε μόνο. Οι φοιτητέ, ακόμα που μένουν εκτό, μπορούν να εισπράξουν το στεγαστικό επίδομα και έχουν και τι υποτροφίε του ΟΙΚΙ, απλά ε, ε, του ζητάνε λίγο περισσότερο ποσοστό μαθημάτων να περάσουν. Η Πριτανική Αρχή έχει σχεδιάσει την κατασκευή ενό ακόμα κτηρίου στο Ηράκλειο, προκειμένου να διευκολύνει μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών. Εμεί ευελπιστούμε ότι θα είμαστε μάλλον πολύ ευχαριστημένοι τα επόμενα 8 χρόνια να το έχουμε το κτίριο αυτό. Οι αιστείε δόθηκαν σε χρήση το 2000 και έκτοτε δεν έχουν γίνει σοβαρέ παρεμβάσει. Καθώ παρά το γεγονό ότι έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, αυτή δεν μπορεί να εκταμιευτεί, μια και το κτίριο είναι αυθαίρετο. Έχει βγει ένα ποσό τη τάξη του 1 εκατομμυρίου περίπου και θα ξεκινούσαμε από πέρυσι. Δυστυχώ δεν καταφέραμε να ε, την απόφαση. Αυτό έγκυται στο γεγονό ότι το ΤΕΙΚΡΙΤΙΣ δεν έχει προχωρήσει στην ολοκλήρωση. Έχει γίνει πρώτη φάση, αλλά δεν έχει προχωρήσει στην ολοκλήρωση τη τακτοποίηση των κτηρίων μέσα στο κάμπου του Κρήτη. Θεωρούμε ότι πολύ πολύ σύντομα θα λυθεί αυτό το πρόβλημα και πρώτα από τις εστίες θα ξεκινήσουμε τη συντήρηση και την ανακαίνιση της φοιτητικής εστίας στο Ηράκλειο. Για τους τυχερούς φοιτητέ, βέβαια που εξασφάλισαν μια θέση στις εστίες, η οικονομική ανάσα που δίνεται είναι τεράστια σε μια περίοδο που ο οικογενειακός προγραμματισμός έχει την αχθή στον αέρα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι καλύτερα από ό,τι το περιμέναμε. Στις εστίες γιατί διάλεξες να έρθεις για οικονομικούς λόγους κυρίως. Εδώ πέρα σπίτια από ό,τι έχω ακούσει είναι ακριβά και επίση επειδή εγώ είμαι και πολύ εδώ πέρα δεν πληρώνω τίποτα. Ε, από ό,τι έχω ακούσει και από φίλους μου, τα είναι και είναι ψηλά. Και εκμεταλλεύονται πιο πολύ στα σπίτια εδώ πέρα στο Ηράκλειο. Πάντω, οι συνθήκε στέγαση των φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτη στο Ηράκλειο είναι σαφώ καλύτερε, αν τι συγκρίνει κανεί με τι εγκαταστάσει που υπάρχουν ή μάλλον δεν υπάρχουν στι άλλε πόλει τη Κρήτη. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στις άλλες πόλεις, όπως γνωρίζετε το ΤΕΙ Κρήτης εδρεύει και στις έξι μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Σε ό,τι αφορά τα χανιά γίνονται προσπάθειες σε αυτή την περίοδο ώστε να δημιουργηθούν και εκεί εγκαταστάσεις στέγασης.